Μαρία, λίγες ώρες πέρασαν από την έφοδο στο εργοστάσιο της AstraZeneca στο Βέλγιο και ακούσαμε και από τη Μαρία Ανδρικάκη. Σήμερα η Κομισιόν παρουσιάζει τον μηχανισμό ελέγχου των εξαγωγών των εμβολίων σε τρίτες χώρες. Έχουμε και τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που λέει ότι αν χρειαστεί θα φτάσουμε μέχρι και σε επίταξη εργοστασίων. Τόσο μεγαλώνει ο καυγάς. Ναι, Λίνα, οι πιέσεις συνεχίζονται σε όλα τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Χθες ο πρόεδρος Μισελ, απαντώντας ουσιαστικά σε επιστολή που του είχε στείλει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με ακόμα τρεις Ευρωπαίους Πρωθυπουργούς σχετικά με τα εμβόλια, είπε ότι η Ευρώπη ναι μεν πρέπει να συνεχίσει να προσπαθεί να συνεννοηθεί με τις εταιρείες των εμβολίων. Ωστόσο, σε περίπτωση που όλα πάνε στραβά, η Ευρώπη μπορεί να προσφύγει στο άρθρο 122 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και Λίνα, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτή η προσφυγή? Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ακόμα και επίταξη εργοστασίων ή κατάσχεση εμβολίων. Τώρα, όπως είπατε και εσείς, παρουσιάζεται σήμερα στις Βρυξέλλες αυτός ο μηχανισμός διαφάνειας, όπως τον λέει η Κομισιόν, για τις εξαγωγές εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μηχανισμός, Λίνα, θα καταγράφει πόσα εμβόλια παράγονται, σε ποιο εργοστάσιο και για ποιο συμβόλαιο. Και μπορεί η Κομισιόν να διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν είναι μηχανισμός απαγόρευσης των εξαγωγών σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, πράγματι, αυτός ο μηχανισμός θα μπορεί να απαγορεύει τις εξαγωγές αν οι εταιρείες πρώτο δεν έχουν ικανοποιήσει τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σου πω τέλος κλείνοντας ότι την Κυριακή η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει συγκαλέσει σε τηλεδιάσκεψη όλους τους διευθύνοντες συμβούλους από όλες τις εταιρείες με τις οποίες έχει υπογράψει συμβόλαιο η Κομισιόν. Και τι αναμένεται να τους πει, Λίνα? Αναμένεται να τους προειδοποιήσει ότι πρέπει να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους, διότι διαφορετικά η Ευρώπη, η Κομισιόν, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες. Μάλιστα.